Καλημέρα σας. Μετά από μια σύντομη στάση που κάνατε λόγω καλοκαιρινών διακοπών, το ταξίδι συνεχίζεται. Το ωραίο ταξίδι αυτό της γνώσης, των εμπειριών, των δεξιοτήτων, της παιδείας, συνεχίζεται και σήμερα. Μια νέα αρχή ξεκινάει, μια καινούργια μέρα είναι και κάθε τι καινούργιο μας φέρνει χαρά, μας φέρνει ελπίδα, μας φέρνει αισιοδοξία. Άλλωστε φαίνεται στα προσωπά σας, στο χαμόγελο των παιδιών όλων, ότι ξεκινάτε πραγματικά με χαρά. Είναι ένα δύσκολο ταξίδι. Ένα ταξίδι που έχει πολύ ταλαιπωρία, έχει προσπάθεια, αγώνα. Ο οδηγός του ταξίδι αυτό είναι οι καθηγητές σας. Αυτοί θα σας οδηγήσουν. Συνοδοιπόροι και συνεργάτες είναι οι γονείς σας, οι οποίοι και αυτοί μορφούν για εσάς. Πάντως το ταξίδι είναι ωραίο. Είναι ωραίο γιατί πάνω απ' όλα θα αποκτήσετε γνώσεις. Και όχι στήρες γνώσεις, αποθήκη γνώσεων. Θα αποκτήσετε τρόπο σκέψης. Όπως είπε ο Σεβασμιότατος, θα αποκτήσετε δική σας κρίση. Αυτό είναι σημαντικό, θα έχετε δική σας κρίση. Και πέρα από την εκπαίδευση, γιατί αυτό είναι η εκπαίδευση, είναι και η παιδεία. Η οποία η παιδεία έχει να διαμορφώσει σωστούς χαρακτήρες, σωστούς ανθρώπους. Τέτοιους ανθρώπους, τους οποίους θέλουμε σήμερα στην κοινωνία. Και πάνω απ' όλα θα αποκτήσει γνωριμίες, φιλίες. Και ξέρετε, οι φιλίες αυτές, οι φιλίες των σχολικών μας χρόνων, είναι οι φιλίες που κρατάνε. Θυμηθείτε αυτό που σας λέω. Τα παιδιά που είναι δίπλα σας σήμερα θα είναι οι φίλοι σας σε όλη σας τη ζωή. Ξέρετε, και εγώ με συγκίνηση, στο σχολείο αυτό ήμουνα, στο γυμνάσιο αυτό ήμουνα, και ακόμα τα παιδιά της τάξης μου που ήμασταν μαζί είμαστε πολύ καλοί φίλοι και κάθε φορά που τους βλέπω έξω πραγματικά αγκαλιάζει την ψυχή μου. Χαίρομαι. Είναι οι πραγματικοί φίλοι, να ξέρετε, τα παιδιά αυτά τα οποία είναι σήμερα δίπλα σας. Ξέρω. Έχει αγώνα, έχει προσπάθεια. Και εγώ θυμάμαι πολλές φορές απογοητευόμουν και έλεγα πω τώρα να σηκωθώ πρωί-πρωί να πάω στο σχολείο. Και όμως, παιδιά, αξίζει τον κόπο. Τώρα που το βλέπετε έτσι, θα δείτε όμως αργότερα, θα λέτε τι έκανα εγώ εάν δεν πετύχετε. Γιατί δεν προσπάθησα λίγο παραπάνω. Αξίζει τον κόπο. Κάντε το. Από την άλλη μεριά, καθηγητές, οι δασκαλοί σας, οι οποίοι και αυτοί μορφούν για εσάς. Αυτοί όμως έχουν το μεγάλο πλεονέκτημα. Όπως και πήγε ο Ρούινο, ο Αμερικάνος φιλόσοφος, ότι είναι η Ελλάδα, αυτοί οι άνθρωποι, οι καθηγητές και οι δάσκαλοι, είναι οι άνθρωποι που τους θυμούνται πολλά άτομα για πολλά χρόνια. Γιατί μέχρι να γεράσετε θα λέτε ότι καθηγητή είχα αυτόν. Έλεγα καθηγητή, εγώ μαθηματικό είχα τον Κοτσόνη. Το θυμάμαι ακόμα. Γι' αυτό λοιπόν είναι τυχερή. Και το δεύτερο τυχερό που έχουν οι καθηγητές και οι δάσκαλοι είναι ότι χαίρονται τη δική σας επιτυχία. Συναντάνε τα παιδιά τους μετά στη ζωή, στην κοινωνία και χαίρονται που τα βλέπουν πετυχεμένους ανθρώπους. Και τρίτον είναι οι γονείς σας. Οι οποίοι και αυτοί μπορούν, συνοδοιπόροι, συναγωνιστές στην πορεία αυτή. Όλα αυτά λοιπόν προσπαθούν να σας φέρουν γνώσεις και παιδεία. Εγώ στέκομαι πιο πολύ στην παιδεία. Πρέπει να βγάλουμε σωστούς πολίτες. Πολίτες οι οποίοι να έχουν στεγνιστεί τα ιδανικά μας. Να είναι φιλοπάτριδες, να αγαπάνε την πατρίδα τους. Να είναι άνθρωποι αλληλέγγυοι στους δίπλα τους. Να έχουν την αγάπη μέσα τους. Ανεξάρτητα χρώματος, προέλευσης, πολιτικής τοποθέτησης, ποδοσφαιριστικής ιδεολογίας, δεν ξέρω τι. Να αγαπάτε τον δίπλα σας, όποιος και να είναι αυτός. Αυτοί οι άνθρωποι, τέτοιους ανθρώπους θέλουμε, δημοκρατικούς ανθρώπους, ελεύθερους ανθρώπους, αλληλέγγυους ανθρώπους, τέτοιους θέλουμε. Εμείς, όπως είπε ο Σεβασμιότατος, δυστυχώς κάποια από τα όνειρά σας τα έχουμε ψαλιδίσει. Πρέπει όλοι μαζί να προσπαθήσουμε να μεγαλώσουμε τα φτερά των ονείρων σας. Να πετάξετε, γιατί εσείς είστε οι αυριανοί συνεχιστές αυτού του λαού, αυτού του έθνους, αυτής της πατρίδας. Και μην ξεχνάτε πάντα την Αρκαδία στην καρδιά σας. Να είστε καλά, καλή χρονιά, υγεία σε όλους. Καλημέρα σας. Αγαπητά παιδιά, αγαπητοί εκπαιδευτικοί, αγαπητοί γονείς, όταν κάτι ξεκινάει, όλοι έχουμε χαρά, αισιοδοξία, ελπίδα. Άλλωστε σήμερα πιστεύω ότι αισθανόμαστε όλοι αυτό, κυρίως τα παιδιά, τα οποία βρεθήκανε πάλι στο σχολείο, σε αυτήν την κυψέλη μόρφωσης και δημιουργίας. Η χαρά σήμερα όμως είναι ιδιαίτερη. Γιατί βρισκόμαστε σε ένα νέο εκπαιδευτήριο, το οποίο έγινε εδώ στην πόλη μας, στην Τρίπολη, σε μια οικονομικά δύσκολη εποχή για τον τόπο μας. Παρ' όλα αυτά έγινε και θα στεγάσει τους μαθητές του 12ου Δημοτικού Σχολείου. Πρέπει λοιπόν όλοι μας να φροντίσουμε, να το διατηρήσουμε καθαρό, να το διατηρήσουμε χωρίς ζημιές, να μην κάνουμε ζημιές, γιατί αυτό το σχολείο θα στεγάσει και θα μορφώσει και θα εκπαιδεύσει και θα παιδεύσει για πάρα πολλά χρόνια πολλούς μαθητές της πόλης. Σήμερα λοιπόν, ειδικά για τα πρωτάκια της πρώτης τάξης, ξεκινάει ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα ταξίδι ετών. Το οποίο όλοι ευχόμαστε, αισιοδοξούμε, ελπίζουμε και θέλουμε να έχει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Για τα υπόλοιπα παιδιά, μετά τη στάση
που έγινε το καλοκαίρι για τις καλοκαίρι διακοπές, συνεχίζουν το ταξίδι, το όμορφο ταξίδι της γνώσης, της δημιουργίας, που θα μας κάνει ανθρώπους καλύτερους σαν χαρακτήρα και πιο μορφωμένους. Για το σχολείο, πέρα από τη μόρφωση που μας δίνει, και δεν θέλουμε να είναι μια στήρα μόρφωση, μια συσσόρευση γνώσεων, αλλά θέλουμε μέσα από αυτό να αποκτήσουν οι μαθητές κρίση, να έχουν σωστή κριτική, να αποφασίζονται μόνοι τους για αυτό που θέλουν. Πέρα από αυτό και σημαντικότερο για μένα, είναι η διαμόρφωση του χαρακτήρα. Άλλο εκπαίδευση, άλλο παιδεία. Εκεί λοιπόν πρέπει να στηριχτούμε περισσότερο. Αν και είμαστε καλή φοιτριά εδώ στην Αρκαδία, οι Αρκάδες είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πολλά πλεονεκτήματα, είναι φιλοπάτριδες, είναι ψευείς, είναι θαραλέοι, όπως έλεγε κάποιος. Έχουμε πολλά καλά χαρακτηριστικά, αλλά οπωσδήποτε οι καθηγητές, οι δάσκαλοι εδώ σήμερα μπορούν να βοηθήσουν ώστε τα παιδιά, τα δικά μας παιδιά, εδώ τα παιδιά της Αρκαδίας, να γίνουν πιο καλά ακόμα όπως τα θέλουμε. Τα θέλουμε ανθρώπους με ελεύθερη σκέψη, δημοκρατικούς, τα θέλουμε να έχουν το αίσθημα της αλληλεγγύης, να βοηθάνε τον δίπλα τους, να αγαπάνε τον δίπλα τους, ανεξάρτητα χρώματος, προέλευσης ή οτιδήποτε άλλο διάκρισης έχουμε. Τέτοιους ανθρώπους θέλουμε αύριο στην κοινωνία. Γι' αυτό πέφτει το βάρος στους δασκάλους, οι οποίοι δάσκαλοι είναι η αρρωγή, είναι αυτοί οι οποίοι οδηγούν το τρένο του ταξιδιού. Κάνουν μια μεγάλη προσπάθεια. Ξέρω πόσο κουράζονται. Ξέρω το μεσημέρι στο σπίτι που γυρίζουν πόσο κουρασμένοι είναι, γιατί άλλωστε τυχαίνει να είμαι και παιδί εκπαιδευτικών και έχω ζήσει από κοντά τι σημαίνει προσπάθεια των δασκάλων. Και κάποιοι λέει, τι κάνει δάσκαλο, ή πα 5 ώρε εκεί. Ναι, είναι πάρα πολύ κουραστικό, γιατί παίρνει πραγματικά ένα τελείως χωρίς καμία πάνω επεξεργασία άτομο και το κάνει σωστό άτομο στην κοινωνία και μορφωμένο άτομο. Αλλά όμως, όπως πολλές φορές έχω πει, οι δάσκαλοι έχουν το μεγάλο πλεονέκτημα, το μεγάλο κέρδος, ότι τους θυμούνται πολλά άτομα για πολλά χρόνια. Όλοι εμείς οι άλλοι περνάμε, ξεχνιόμαστε, ενώ το δάσκαλό τους, όπως όλοι μας, τον θυμόμαστε για πάντα στη ζωή μας. Και είναι πολλά τα παιδιά που θυμούν τους δασκάλους. Όπως και είναι χαρακτηριστική ημέρα. Στα Πρωτάνια σήμερα, που είναι η πρώτη μέρα που πάνε στο σχολείο, θα είναι μια μέρα χαρακτηριστική στη ζωή τους. Και το άλλο μεγάλο κέρδος, παιδιά μου, που έχετε εδώ που έρχεται, πέρα από τις γνώσεις, πέρα από το χαρακτήρα το σωστό, είναι οι γνωριμίες. Αυτές οι γνωριμίες που κάνετε στο σχολείο, οι συμμαθητές σας, θα είναι οι παντοτινοί φίλοι σας. Αυτούς θα έχετε πάντα στο μυαλό σας. Όσες φιλίες και να κάνετε στο διάβα της ζωής μετά, ίσως ξεχαστούν. Αυτές οι φιλίες των σχολικών ετών, είναι αυτές οι οποίες κρατάνε. Και εμείς πολλές φορές συναντάμε φίλους μας και χαιρόμαστε πραγματικά, γιατί μας θυμίζουν τόσα πολλά πράγματα. Απολαύστε λοιπόν το ταξίδι αυτό, αποζήστε το, προσπαθήστε όμως, γιατί όπως και στο προηγούμενο του γυμνάσιου μου, αξίζει τον κόπο. Και εγώ όταν ήμουν μαθητής, το πρωί λέω: γιατί να πάω σχολείο τώρα, γιατί να ανάγκη να έχω το σχολείο, δεν πάω να παίξω καλύτερα. Για όλα υπάρχει χρόνος. Μπορείτε να παίζετε, γιατί το παιδί πρέπει να παίζει, γι' αυτό έχετε παιδί. Αν δεν παίζει το παιδί, δεν θα γίνει σωστός άνθρωπος. Αλλά πρέπει να διαβάζετε όμως, να προσέξετε τους καθηγητές σας, να ακούτε τους γονείς σας και εδώ στο τελευταίο κομμάτι τους γονείς. Οι γονείς οι οποίοι είναι συνοδοιπόροι στην προσπάθεια των παιδιών τους. Οι γονείς οι οποίοι είναι οι δάσκαλοι του σπιτιού. Γιατί εκεί στο σπίτι οι γονείς με το παραδείγμά τους, με την προσοχή τους, με το ενδιαφέρον τους, διαμορφώνουν τους σωστούς χαρακτήρες και βοηθάνε τα παιδιά τους. Όλοι μαζί λοιπόν, με προστάρετε στα παιδιά, συνοδοιπόρους τους γονείς και τους δασκάλους μας. Να προσπαθήσουμε για το στόχο μας, να κάνουμε μορφωμένα παιδιά, να κάνουμε σωστά παιδιά, να κάνουμε καλά παιδιά και πάντα στο μυαλό μας και την καρδιά μας να έχουμε τον τόπο μας, τον όμορφο και ιστορικό τόπο της Αρκαδίας. Να είστε καλά, καλή χρονιά, υγεία σε όλους.